Σε αυτό το επεισόδιο του Moto in Action ξεκινάμε με την πρώτη πανελλαδική παρουσίαση της Yamaha Niken. Μία προσέγγιση στον κόσμο της μοτοσυκλέτας με φουτουριστική εμφάνιση και τεχνικά στοιχεία που φέρνουν μία νέα εποχή με επαναστατικό τρόπο. Το δεύτερο αντάμωμα φίλων μοτοσυκλέτας ολοκληρώθηκε στο Καρπενήσι. Γίνεται θεσμός και επισφραγίζει την αρχή της ανθρωποκεντρικής δράσης των μοτοσυκλετιστών μέσα από τη δυναμικότερη εκδήλωση στη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού μοτοσυκλετισμού. Γνωρίζουμε τη CF Moto μέσα από τα νέα μοντέλα στην Deomoto ΑΕ. Ποιότητα κατασκευής, εργονομία, σχεδιαστική πρωτοπορία και design είναι τα πρώτα στοιχεία που εισπράξαμε κατά την επίσκεψή μας στην ελληνική αντιπροσωπεία. Η Yamaha Μοτοδυναμική μας προσκάλεσε στο λιμάνι του Λαβρίου για να δοκιμάσουμε τις Niken. Στο πλαίσιο πάντα της δημοσιογραφικής παρουσίασης που δημοσιογράφοι από όλο τον ειδικό τύπο της Ελλάδας βρίσκονται για να δοκιμάσουμε και να δούμε την πρωτόγνωρη εμπειρία από την τρίτροχη μοτοσυκλέτα. Πάμε να οδηγήσουμε το μοντέλο και θα επανέλθουμε για να σας πούμε τι ακριβώς πήραμε σαν συνέστημα οδηγικό. Το Niken το οδηγήσαμε με φόρμα, γιατί είναι μια μοτοσυκλέτα που ο σκοπός της είναι να στρίβει και μάλιστα να στρίβει πάρα πολύ καλά. Η σχεδίαση όλη ξεκινάει από Ιαπωνέζους φοιτητές που ουσιαστικά το μέλλον ανήκει στους νέους και ανοίγουν νέους ορίζοντες στο χώρο του μοτοσυκλετισμού. Σίγουρα σε πολλούς από εσάς οι δύο τροχοί μπροστά και οι τέσσερις μπουκάλες θα φανούν κάτι περίεργο. Είδαμε και από σχόλια που είχατε γράψει από τις πρώτες φωτογραφίες όταν είχαμε παρουσιάσει το site μας τη μοτοσυκλέτα και από τις εικόνες της έκθεσης ότι κάπως δεν σας άρεσε η εικόνα που αντικρίσατε. Όμως το Niken πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι κάτι διαφορετικό, κάτι σύγχρονο, ίσως και πολύ μπροστά από την εποχή μας. Ας δούμε λοιπόν σχεδιαστικά τι φτιάξαν οι φοιτητές από την Ιαπωνία για να δούμε και εμείς την πορεία τι οδηγήσαμε. Το πρώτο κομμάτι που πρέπει να δούμε και να ασχοληθούμε είναι οι δύο τροχοί μπροστά που εδράζουν σε τρεις διαφορετικούς βραχίονες. Έχουν ανεξάρτητη βύθιση και έχουν και ανεξάρτητη πορεία ως προς πάντα την ίδια κατεύθυνση μέσα στη στροφή. Δηλαδή πάντα ο εξωτερικός τροχός διαγράφει περισσότερες στροφές για να μπορέσει να ακολουθήσει τον εσωτερικό. Όπως και να έχει, το Niken είναι οδηγικά μια μοτοσυκλέτα με τη βασική διαφορά ότι όλο αυτό το σύνθετο μπροστινό σύστημα θα μας δώσει 100% μια διαφορετική αίσθηση σε ασφάλεια αλλά και σε τρόπο στριψίματος. Έχουμε δηλαδή την αίσθηση ότι στρίβουμε με μοτοσυκλέτα και όχι με κάποιο ATV, δηλαδή έχουμε κλασικά το γυροσκοπικό φαινόμενο, όμως από εκεί και πέρα η μοτοσυκλέτα έχει την τάση να μπει με στροφή εύκολα. Μην φανταστείτε ότι κουβαλάτε μαζί σας πάρα πολλά κιλά και θα σας προβληματίσει. Φυσικά εμείς για αυτόν τον λόγο, επειδή θέλαμε να πιέσουμε τη μοτοσυκλέτα και ξέραμε ότι θα δεχτεί και μια παραπάνω πίεση από το φυσιολογικό, φορέσαμε τη δερμάτινη φόρμα μας και οδηγήσαμε έτσι όπως αρμόζει σε αυτή την ειδική κατασκευή, σε αυτή την ειδική μοτοσυκλέτα. Πολλά τεχνικά χαρακτηριστικά δεν έχουμε, δηλαδή να σας πούμε για υποδύναμη, για βάρος και άλλα στοιχεία τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουν καμία σημασία. Θα κάνουμε άλλωστε στην πορεία των εκπομπών μια ολοκληρωμένη παρουσίαση, γιατί πρέπει να πούμε ότι στο πλαίσιο αυτής της παρουσίασης είχαμε τη Yamaha Niken στα χέρια μας μόνο 2 ώρες. Μοιάζει να είναι πολλές 2 ώρες, αλλά για να κάνουμε μια αναλυτική παρουσίαση χρειαζόμαστε τη μοτοσυκλέτα τουλάχιστον μια εβδομάδα να την οδηγήσουμε σε ορεινό κομμάτι με φουρκέτες εντός πόλης και οπωσδήποτε μέσα σε πίστα. Εμείς οδηγήσαμε τη μοτοσυκλέτα σε ένα στριφτερό κομμάτι της παραλιακής οδού από το Λαύριο μέχρι και την Αθήνα και είδαμε τις δυνατότητες του μοντέλου. Ας δούμε λοιπόν πώς συμπεριφέρεται στην είσοδο της στροφής και τι κάνει στην καρδιά και στην έξοδο.
ξεκινάει και είναι πολύ γρήγορη κατά τη διάρκεια της εισόδου μέσα στη στροφή. Δεν καταλαβαίνουμε το βάρος ή την παρουσία του δεύτερου τροχού. Αντιθέτως, έχουμε μία ελαφριά αίσθηση και μία απόλυτη κατευθυντικότητα ως προς την τροχιά που θα επιλέξουμε. Στην καρδιά της στροφής, καταλαβαίνουμε ότι η κλίση που έχουμε είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όμως, μπορούμε κι άλλο. Μπορούμε κι άλλο και πάρα πολύ ακόμα και πολύ απλά η μοτοσυκλέτα θα ακουμπήσει πανεύκολα τους μασπιέδες στην άσφαλτο. Εμείς κατά τη διάρκεια της οδήγησης ακουμπήσαμε τους μασπιέδες και αφήσαμε ανεξίτηλα τα σημάδια της Nike στην παραλία εκεί. Βέβαια, πολλοί θα απορρίστε γιατί έχει δύο μπουκάλες δεξιά και δύο αριστερά. Καθαρά για θέμα στιβαρότητας. Το κομμάτι της απόσβεσης συμπίεσης και της απόσβεσης επαναφοράς γίνεται μόνο από μία μπουκάλα δεξιά και μία αριστερά, όμως πρέπει να υπάρχουν αυτές οι τέσσερις μπουκάλες για να δώσουν και την απόλυτη στιβαρότητα στους τρεις βραχίονες που ουσιαστικά εδράζει ένα διαφορετικό, ένα εντελώς καινούριο μπροστινό σύστημα. Εμείς στην αρχή πριν οδηγήσουμε τη μοτοσυκλέτα πραγματικά απορρίσαμε. Λέμε, θα μας αρέσει, θα στρίβει έτσι όπως λέει η Yamaha. Ναι, στρίβει έτσι όπως λέει η Yamaha και αρκετά περισσότερο. Και να σας πω την αλήθεια, μας άρεσε και μάλιστα μας άρεσε πάρα πολύ. Θα σας παρουσιάσουμε πάλι τη μοτοσυκλέτα σε ένα ολοκληρωμένο τεστ, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, που θα έχουμε τη μοτοσυκλέτα στην κατοχή μας για πολύ περισσότερο καιρό. Όμως αξίζει αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι η μοτοσυκλέτα έχει τον ίδιο κινητήρα με το MT9, με λίγο πιο βαρύ στρόφαλο, λίγο περισσότερη ροπή και λίγο λιγότερη υποδύναμη. Διαθέτει δύο διαφορετικές θέσεις στο traction control και πολύ καλά κάνει. Εμείς το απενεργοποιήσαμε, κάναμε και μια σουζίτσα να δούμε πώς είναι να κάνει σούζα με τις δύο ρόδες στον αέρα. Και επίσης έχει και τρεις διαφορετικούς χάρτες. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε στο δρόμο, να φοράτε πάντα όλες στο μοτοσυκλετιστικό εξοπλισμό και σύντομα το Nike σε ένα ολοκληρωμένο test ride πάντα από το Moto in Action. Με αφορμή την παρουσίαση των Nike, το Moto in Action μίλησε με το διευθυντή marketing Νικόλα Οσκάρο από τη Yamaha Μοτοδυναμική. Η αλήθεια είναι ότι ετοίμαζα μία παρουσίαση με νούμερα και όλα αυτά τα wow charts κτλ. Αλλά σκέφτηκα ότι δεν χρειάζεται να το δείτε αυτό. Σκέφτηκα, την οδήγησα τη μοτοσυκλέτα πριν τρεις εβδομάδες με συγχωρείτε στις Άλπεις και ήθελα να δώσω τι ένιωσα, τι αισθάνθηκα και να μεταλαμβαδεύσω όλη αυτή τη γνώση μου σε εσάς και σίγουρα στο κοινό. Η λέξη είναι μία. Επανάσταση. Όλο το μυστικό κρύβεται πίσω από αυτό. Επανάσταση στη φιλοσοφία, στον τρόπο που οδηγάμε τη μοτοσυκλέτα, στον τρόπο που μπαίνουμε μέσα στη στροφή. Αυτή η μοτοσυκλέτα, νομίζω το είδες και ο ίδιος πριν, μας αφήνει να μπούμε πιο δυνατά στη στροφή, με περισσότερα χιλιόμετρα, να αισθανθούμε πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια. Άρα, μας κάνει καλύτερους οδηγούς, μειώνει τα ρίσκα για οτιδήποτε ατύχημα και η Yamaha προσδοκάει να φέρει ακόμα και λιγότερο έμπειρους οδηγούς σε μια κατηγορία μεγαλύτερη, σε μια κατηγορία που μπορεί να τους επιτρέψει να έχουν περισσότερη αδρεναλίνη και χαρά στον τρόπο οδήγησής τους. Σίγουρα θα σταματήσει και σίγουρα τα επόμενα χρόνια θα δούμε κάτι πολύ καλύτερο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεξιά και αριστερά είμαι περικυκλωμένος με μια νέα μάρκα μοτοσυκλετών, CF Moto. Θα μου πείτε τώρα τι είναι η CF Moto. Εμείς εδώ είμαστε για να σας παρουσιάσουμε, να σας γνωρίσουμε τη νέα εταιρεία μοτοσυκλετών. Όμως πριν μιλήσουμε για τα μοντέλα μεμονωμένα, να πούμε δύο λόγια για το εργοστάσιο, να μάθουμε ποια είναι η δύναμη του εργοστασίου και από πού προέρχονται αυτές οι μοτοσυκλέτες.
Βρισκόμαστε στην Deomoto ΑΕ, που ουσιαστικά είναι η αντιπροσωπεία αυτής της νέας εταιρείας μοτοσυκλετών. Όχι και τόσο νέας, γιατί η ιστορία ξεκινάει αρκετά πίσω στο 1989 και εδώ μιλάμε για τη μεγαλύτερη κινέζικη εταιρεία μοτοσυκλετών. Μην ακούτε κινέζικη και τρομάζετε, εδώ τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά και αξίζει να πούμε ότι η αυστριακή KTM με τα υψηλά στάνταρ και προδιαγραφές μαζί με τη CF Moto σχεδιάζει και κατασκευάζει μοτοσυκλέτες. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να αναφέρουμε ότι η KTM κάνει μια κοινοπραξία μαζί με τη CF Moto και στο μέλλον από το 2020 και μετά θα δούμε πάρα πολλά μοντέλα, όχι μόνο μικρά, 250 και 790 κυβικών εκατοστών, αν το 790 το θεωρούμε μικρό, θα δούμε και μοτοσυκλέτες του λίτρου. Εμείς όμως θα σας μιλήσουμε για τα μοντέλα τα οποία υπάρχουν και είναι εδώ στην Deomoto ΑΕ και μπορείτε να έρθετε να δείτε τις μοτοσυκλέτες από κοντά και γιατί όχι να τις οδηγήσετε και να απολαύσετε τη νέα οδηγική εμπειρία. Εδώ τώρα δεν θα σας κάνουμε κάποια παρουσίαση υπεραναλυτική. Θα μιλήσουμε μεμονωμένα και θα σας πούμε και την εικόνα που εισπράξαμε βλέποντας τις μοτοσυκλέτες από κοντά. Και η αλήθεια είναι ότι με την πρώτη επαφή πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε. Ξεκινάμε λοιπόν από το μεγάλο, από το πιο μπαμπάτσικο, 650 κυβικά εκατοστά, με δικύλινδρο κινητήρα, πάντα υγρόψυκτο στο πλαίσιο των προδιαγραφών Euro 4 και εδώ πρέπει να πούμε ότι ο δικύλινδρος κινητήρας αποδίδει και 61 ύπους. Μη χαρείτε, αφού έχει 61 ύπους, δεν είναι για διπλώματα Α2. Έχουμε και για διπλώματα Α2. Εδώ θα πούμε αυτά τα λίγα, τα βασικά όμως, που είδαμε και εισπράξαμε. Ξεκινάμε λοιπόν από μια επιθετική και διαφορετική σχεδίαση. Μια φουτουριστική όψη που εμείς την προσεγγίζουμε κυρίως σε ό,τι αφορά τα φώτα της μοτοσυκλέτας. Ακριβώς από πάνω έχουμε ένα μικρό ζελατινάκι, που δεν είναι πολύ μικρό, γιατί δεξιά και αριστερά υπάρχουν μανταλάκια ή τέλος πάντων διακόπτες μηχανικοί που κατεβάζοντας προς τα κάτω, πολύ απλά αυτό το μικρό ζελατινάκι γίνεται μεγάλο, γιατί ανεβαίνει. Ανεβήκαμε και πάνω στη μοτοσυκλέτα και είδαμε τη θέση οδήγησης ότι μιλάμε για κάτι στενό, μαζεμένο, άρα για μια καθημερινή μοτοσυκλέτα. Ο κινητήρας των 61 ύπων αποδίδει από ό,τι μας είπαν γραμμικά. Αυτό θα το δούμε και εμείς στην πορεία που θα πάρουμε τη μοτοσυκλέτα για test ride, για μια δοκιμή ολοκληρωμένη που θα την παρουσιάσουμε. Πρέπει να πούμε όμως ότι εδώ διαθέτουμε δύο χάρτες, τη θέση sport και τη θέση economy, σε ό,τι αφορά τους χάρτες. Και μιας και μιλάμε για χάρτες, να πούμε ότι οι μοτοσυκλέτες, όχι μόνο το 6,5, αλλά και το 2,5 και το 400 που θα δούμε στην πορεία, διαθέτουν ψεκασμό της Boss. Έχουμε λοιπόν δύο 6,5 που διατίθενται από την Deomoto ΑΕ. Το πρώτο είναι η απλή έκδοση και είναι στις 6.190 ευρώ και έχουμε και την έκδοση Touring, γιατί φυσικά και η μοτοσυκλέτα μπορεί να ταξιδέψει. Και φυσικά όχι μόνο να ταξιδέψει, να κινηθεί και γρήγορα, γιατί διαθέτει μπροστινό σύστημα upside down, πολύ δυνατά φρένα και ένα πλήρως ρυθμιζόμενο πίσω αμορτισέρ. Για την έκδοση Touring πρέπει να πούμε ότι η 650MT διαθέτει και δύο πλαϊνές βαλίτσες από 32 λίτρα η κάθε μία. Δηλαδή, αν το σκεφτούμε καλά, 64 λίτρα και φύγαμε ταξίδι. Αυτά τα πρώτα λίγα λόγια για το 6,5. Η εταιρεία όμως βγάζει και λίγο μικρότερες μοτοσυκλέτες για διπλώματα Α2 και πάμε στο 400NK. Εδώ έχουμε μία σχεδόν γυμνή μοτοσυκλέτα, γιατί η αεροδυναμική και επιθετική της όψη θα δώσουν έτσι και ένα αβαντάζ αεροδυναμικό και έχουμε ένα κινητήρα πάλι δικύλινδρο, φυσικά υγρόψυκτο, ο οποίος είναι ουσιαστικά υποκυβισμένος ο 650 κυβικών εκατοστών. Άρα έχουμε ένα μικρότερο κινητήρα που αποδίδει όμως και 40 ύπους. 40 άλογα είναι στο πλαίσιο και στο πνεύμα των προδιαγραφών για διπλώματα Α2 που θα ευνοήσουν πάρα πολλούς νέους μοτοσυκλέτιστες και όχι μόνο. Εδώ εντυπωσιαστήκαμε καταρχήν από την εμφάνιση αλλά και την ποιότητα κατασκευής. Έχουμε μια πολύ υψηλή ποιότητα κατασκευής σε όλα τα μοντέλα και επίσης έχουμε και πολύ δυναμικά φρένα. Είναι από τα ελάχιστα 400, ίσως πιο σωστά το μοναδικό που διαθέτει δύο δισκόπλακες, άρα πολύ δυνατά φρένα και φυσικά έχουμε και την υποστήριξη του ABS. Να πούμε δύο λόγια ακόμα για το 400, γιατί εδώ η μοτοσυκλέτα μιλάμε έχει πολλά γκατζετοειδή συστήματα. Καταρχήν, η οθόνη, όταν μεταβάλλεται η ταχύτητα που κινούμαστε, αλλάζει φως. Τι πράγματα είναι αυτά? Μόνο τα CF Moto τα έχουν αυτά. Πραγματικά μας έχει εντυπωσιάσει συνολικά και πρέπει να πούμε, αφού μιλήσαμε για 40 ύπους, ότι έχουμε και μια κατανάλωση αρκετά χαμηλή που είναι μέχρι 4,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Όλα αυτά θα τα δούμε όταν θα πάρουμε τη μοτοσυκλέτα να τη δοκιμάσουμε και φυσικά να σας την παρουσιάσουμε. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και την τιμή του μοντέλου που είναι αρκετά χαμηλή έως πάρα πολύ χαμηλή και είναι στις 4.590 ευρώ.
Τα είπαμε για το 6,5. Τα είπαμε και για το 400. Αφήσαμε τελευταίο το Βενιαμίν. Το πιο όμορφο, το πιο σπορ, το πιο επιθετικό. Εδώ πραγματικά η σχεδίαση παίρνει άριστα. Όχι ότι στα άλλα δεν είναι καλά, αλλά πραγματικά εντυπωσιάζει. Και πόσο μάλλον τους μικρούς μας φίλους. Εδώ έχουμε τη διαφορά ότι ο κινητήρας είναι μονοκύλινδρος. Δεν πειράζει, 250 κυβικά εκατοστά είναι αυτά, όμως ο μονοκύλινδρος κινητήρας, πάντα υγρόψυκτος, μας αποδίδει, κρατηθείτε, 27 άλογα. 27 άλογα είναι πάρα πολλά. Είναι δυνατό και από ό,τι μας είπανε και πολύ ροπάτο. Αν φύγουμε από το κινητήρα και κρατήσουμε μόνο την υποδύναμη και το γεγονός ότι είναι 250 κυβικά, σας συμπληρώνουμε ότι έχει και μια κατανάλωση κυριολεκτικά εντυπωσιακή που φτάνει 2,2 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Δηλαδή, μιλάμε για φοβερή αυτονομία και πολύ μικρή κατανάλωση που ουσιαστικά μας ενδιαφέρει αυτές τις μέρες που και η βενζίνη είναι εκεί που είναι. Εκτός όμως από καλό κινητήρα, εκτός από εντυπωσιακή εμφάνιση, διαθέτει και πολύ καλές αναρτήσεις. Έχουμε ένα μπροστινό σύστημα upside down με ένα πολύ δυνατό φρένο που θα πούμε σε αυτό το σημείο ότι χρησιμοποιεί και η αυστριακή KTM. Τα είπαμε και νωρίτερα ότι υπάρχει μια κοινοπραξία μεταξύ KTM και CF Moto. Και από εκεί και πέρα έχουμε ένα πλαίσιο τύπου χωροδικτύωμα που και το ψαλίδι είναι και αυτό τύπου χωροδικτύωμα. Δηλαδή, μιλάμε για μια σπορ γεροδεμένη και παράλληλα εντυπωσιακή κατασκευή για μικρούς αναβάτες και θα συμπληρώσω όπως συνηθίζω και λέω και όχι μόνο. Δεν θα κλείσω κατευθείαν με το μικρό μέσα σε εισαγωγικά 250 NK, γιατί κράτησα για το τέλος το πιο εντυπωσιακό κομμάτι, που είναι η οθόνη, το πολυόργανο. Αν και 250 κυβικά, έχουμε την επιλογή για δύο χάρτες. Πάρα πολύ σημαντικό. Και η οθόνη είναι έγχρωμη, δηλαδή είναι TFT. Και εκτός ότι είναι έγχρωμη, εκτός ότι είναι TFT, μπορούμε να αλλάξουμε και την πληροφόρηση, τη σειρά από την πληροφόρηση, από τις εικόνες που μας δίνει για να καταλάβουμε σε πόσες στροφές βρισκόμαστε, πόση βενζίνη έχουμε ακόμα, πού είναι η θερμοκρασία του κινητήρα και όλα αυτά τα οποία θέλουμε και θα σας τα πούμε σε ένα από τα επόμενα επεισόδια του Moto in Action. Και κλείνουμε με το πιο εντυπωσιακό από όλα για το 250 NK, που είναι η τιμή. Και είναι στις 3.290 ευρώ. Αυτή είναι η οικογένεια της CF Moto που θα επαναλάβω ότι βρίσκεται στην Deomoto ΑΕ. Ελάτε να δείτε από κοντά τις μοτοσυκλέτες που ομολογουμένως έχουν πολύ ψηλή ποιότητα κατασκευής, πολύ δυνατό φινίρισμα και πιστεύουμε ότι θα μπουν πάρα πολύ δυνατά στην ελληνική αγορά που φυσικά έχουν για υποστήριξη ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο εργοστάσιο στην Κίνα που κατασκευάζει μοτοσυκλέτες και για τη CF Moto, αλλά η CF Moto κατασκευάζει μαζί με την KTM τα νέα της μοντέλα. Να είστε όλοι καλά και σίγουρα στα επόμενα επεισόδια θα σας παρουσιάσουμε μεμονωμένα όλες τις μοτοσυκλέτες της νέας εταιρείας. Δεύτερο αντάμωμα φίλων μοτοσυκλέτας και το Moto in Action βρίσκεται στο Καρπενήσι για να ανταμώσει με τους φίλους μοτοσυκλετιστές. Το αντάμωμα είναι μια ευκαιρία μέσα από αυτή τη συγκέντρωση να μπορέσουμε να προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας ό,τι μπορούμε κι εμείς. Είναι η καλύτερη ευκαιρία να δείξουμε και εμείς στον κόσμο ότι υπάρχουμε και βοηθάμε. Κάθε χρόνος που περνάει και μαζεύονται καινούργιοι μοτοσυκλετιστές, αν και δεν είναι πάρα πολύ όπως ήταν παλιότερα στα χρόνια τα δικά μας. Τα χρόνια τα δικά μας οι περισσότεροι μοτοσυκλετιστές ήταν νέοι. Σήμερα οι περισσότεροι είμαστε μεγάλοι. Αλλά παρόλα αυτά το αποτέλεσμα είναι καλό. Νομίζω ότι ο οργανωμένος μοτοσυκλετισμός είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτε άλλο. Αρχικά και μόνο το ότι ύστερα από 40 χρόνια στον χώρο αυτό βλέπουμε τόσο κόσμο μαζεμένο, τόσες λέσκες μαζεμένες, μια αρμονία στην κίνηση
ενδιαφέρον από όλους, εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό και ότι αυτό που ξεκινήσαμε πριν από 40 χρόνια έχει πετύχει. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έρθουν οι λέσκες όλες η μία κοντά στην άλλη, γιατί κάθε μία μόνη της δεν πρόκειται να κάνει ποτέ τίποτα. Όσο πιο μαζεμένες είναι οι λέσκες η μία κοντά στην άλλη, θα γίνει πιο συλλογική η δραστηριότητά τους και θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα σε όλα τα πράγματα γενικότερα. Καταρχήν, είμαι ευτυχισμένος που έχω την τύχη να μπορώ να βρίσκομαι σε μια εξαιρετική συνάντηση φίλων της μοτοσικλέτας, μοτοσικλετιστών, Ελλήνων μοτοσικλετιστών. Αυτό από μόνο του είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, το οποίο έχει να κάνει τόσο με το άπλωμα του πολιτισμού της μοτοσικλέτας, όσο και με τα ερεθίσματα που δίνονται στους νέους μοτοσικλετιστές να βρίσκονται, να συγχνοτίζονται και να περνάνε ευχάριστα αυτά τα δύσκολα πλέον τρίμερα. Ότι έτσι, με αυτής της μορφής, θα έπρεπε να είναι οι συγκεντρώσεις των μοτοσικλετιστών. Μου θυμίζουν όπως ξεκίνησαν οι Πανελλήνιες και είχαν ακριβώς αυτή τη μορφή. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι το δημιούργησαν, το εμπνεύστηκαν, το σκέφτηκαν. Ένας από αυτούς είναι εσύ. Θα ήθελα να συνεχιστεί αυτό με αυτή ακριβώς τη μορφή. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να μαζεύονται, να αλλάζουν απόψεις και να πηγαίνουν μπροστά τη μοτοσικλέτα. Γενικά μου αρέσει να συμμετέχω σε οτιδήποτε είναι ανοιχτό, δημοκρατικό και όμορφο. Τώρα το όμορφο για τον καθένα είναι διαφορετικά, αλλά για εμένα όμορφο είναι το να είμαστε μια παρέα και να βρισκόμαστε και να λέμε τις κουταμάρες μας ή τα πειράγματά μας και γενικά να οδηγάμε και να είναι ο λόγος να βρεθούμε να είναι οδήγηση. Έχω να πω σε όλους τους μοτοσυκλετιστές, ανεξάρτητα των λεσχών, ότι και εγώ συμμετέχω σαν μοναχός. Είμαι μόνος μου. Απλά τυχαίνει να ξέρω πολύ κόσμο στο Βαραντέρο, στο Βεστρόμ, στη Λέμς, στους Αφρικάνους, στο ΚΑΤΕΜ. Είμαστε ένα ρε παιδιά, δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Και ειδικά εμείς που αγαπάμε το ταξιδιωτικό τουρισμό, το ταξιδιωτικό μοτοσυκλετισμό, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα και μόνο να βρούμε κοινά στοιχεία έχουμε. Λόγω των ακραίων καιρικών συνθήκων, το καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε στο κλειστό αθλητικό κέντρο Καρπενησίου. Την Παρασκευή το βράδυ, ο Γιώργος Νικηφόρος Ζερβάκης και η μπάντα του μας ταξίδεψαν με παραδοσιακούς κριτικούς ρυθμούς και ανοίξανε την εκδήλωση με τον καλύτερο τρόπο. Το Σάββατο βράδυ, η εκδήλωση κορυφώθηκε. Και οι διοργανωτές βράβευσαν αρχικά το Δήμο Καρπενησίου για την προσφορά του, την οικονομική υποστήριξη και τη συνολική τεχνική υποδομή που πρόσφερε. Αμέσως μετά, τιμητική πλακέτα δόθηκε και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που συνέβαλε οικονομικά στη διεξαγωγή του ανταμώματος. Η ανθρωποκεντρική πλευρά πλαισιώθηκε με την οικονομική βοήθεια σε δύο ανθρωπιστικούς συλλόγους, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Καρπενησίου ΑΜΕΑ και τον Σύλλογο Αγάπη για τον Συνάνθρωπο. Και οι δύο σύλλογοι έδωσαν με τη σειρά τους αναμνηστικές πλακέτες στους διοργανωτές και ευχαρίστησαν τους μοτοσυκλετιστές για το έργο τους. Στη συνέχεια, τιμήθηκαν οι ομάδες και οι λέσκες που έδωσαν παρόν και οι ομιλίες έκλεισαν με το χαιρετισμό όλων των προέδρων που ανέβηκαν στη σκηνή και καταχειροκροτήθηκαν από τοπική κοινωνία, φορείς και μοτοσυκλετιστές. Αμέσως μετά, το καλλιτεχνικό μέρος της δεύτερης βραδιάς ξεκίνησε με τη μοναδική και γεμάτη ενέργεια Τάνια Κικίδη και την μπάντα της. Μας ξεσήκωσε σε ρυθμούς rock και hard rock και το κοινό ανταποκρίθηκε με την αντίστοιχη ζωντάνια και ενέργεια. Η εκδήλωση έκλεισε με την Αθηνά Κοντοδήμα και τα Καλτερίμια σε μια λαϊκή και ρεμπέτικη βραδιά ώστε να πέσουν οι ρυθμοί και να καλυφθούν όλα τα μουσικά γούστα. Την Κυριακή, στην κεντρική πλατεία, ο πολυπρωταθλητής Λευτέρης Πίπος έκανε επίδειξη trial και εντυπωσίασε τους παρευρισκόμενους με τις δυνατότητές του πάνω στην ειδική μοτοσυκλέτα. Πρέπει να αναφέρουμε τη σημαντική προσφορά της αθλητικής λέσχης αυτοκινήτου Καρπενησίου και την άρεστη συμβολή της αστυνομίας σε όλο το τρίμερο με την άψογη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την ευγενική επικοινωνία με όλους τους μοτοσυκλετιστές. Το αντάμωμα έγινε θεσμός, γράφει ιστορία και εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο την αγάπη για τη μοτοσυκλέτα, την φιλία μεταξύ των μοτοσυκλετιστών, την υγιή διεξαγωγή εκδηλώσεων στο πλαίσιο του οργανωμένου μοτοσυκλετισμού και οπωσδήποτε την αλληλεγγύη για τον συνάνθρωπο.
Ένα μεγάλο μπράβο στις 17 λέσκες που με όραμα, συνεργασία και αφοσίωση δώσανε αυτό που έλειπε, την επανένωση και την προσφορά. Εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Honda Σαρακάκης για τη χορηγία του πολυμορφικού αυτοκινήτου Honda HR-V που μπορέσαμε να ταξιδέψουμε με ασφάλεια και άνεση με όλο μας τον τηλεοπτικό εξοπλισμό. Και φυσικά το ξενοδοχείο Deluxe Hotel Άνεσης για την άριστη διαμονή μας. Ραντεβού του χρόνου στο τρίτο αντάμωμα όπου και να γίνει. Το Moto in Action θα είναι εκεί, δίπλα σε ό,τι τιμάει και αναδεικνύει το σωστό και υγιή μοτοσχεδισμό.